6 χρόνια μνημόνια. 6 χρόνια φτώχειας και εξαθλίωσης του ελληνικού λαού. Τι στέει? Ποιος στέει για όλα αυτά? Όταν η Κύπρος, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία φεύγουν. Που μπήκαν μετά από μας. Εμείς παραμένουμε. Οι κυβερνήσεις. Δεν φταίει ο λαός. Ο λαός πληρώνει το μάρμαρο. Ο λαός πληρώνει τα σπασμένα ανίκανων κυβερνήσεων. Και κάτι άλλο. Σταματήστε αυτό τα 40 χρόνια που κάνετε τις άμμομες παρθένες. 40 χρόνια τις ευθύνες σας να τις αναλάβετε. Ποιος θέλει για το καμποτάζ που δεν ήθελε να τα κουράζει ορόπλια και έχασε δισεκατομμύρια η Ελλάδα? Εσείς και η παρεούλα σας, οι λαφαζάνδες και οι υπόλοιποι. Ποιος θέλει για τα εργοστάσια που κλείνανε? Ποιος θέλει για όλα που γίνανε? Του Γιαννίτση που δεν έγινε μεταρρύθμιση. Βάλατε την ουρά σας παντού. Η αριστερά δεν είναι αμέτωχη. Δεν πρόκειται από παρθενία. Πρόκειται από μια διακορευμένη πολιτική που έκανε 40 χρόνια. Δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία μόνο. Φταίτε κι εσείς. Και κάτι άλλο. Εγώ σας καταλαβαίνω και συγκινούμαι ιδιαίτερα. Ανησυχείτε για την πορεία της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, σας διαβεβαίνω. Για να το καταλάβετε, να μην ανησυχείτε. Συγκινητικά ανησυχείτε. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ανάγκη. Η Νέα Δημοκρατία είναι το λαϊκό κόμμα. Είναι το κόμμα του λαού. Η Νέα Δημοκρατία κάνει το κοινωνικό δίκτυο που εσείς το έχετε ορευτεί στις γιάφκες που συνεδριάζετε το βράδυ για την πλακίτσα σας. Εδώ δεν είναι όμως γιάφκα, εδώ είναι Βουλή. Τρέμω και προσεύχομαι και εύχομαι. Και λάβετε σοβαρά υπόψη, γιατί και τα ελικόπτερα θα δυσκολευτούν να σας βρουν. Φοβάμαι ότι όπως πάτε την οικονομική κατάσταση, αυτή η χώρα τρέμω. Εκτός ευρώ, εκτός Ευρώπης και εκτός Σέγγεν. Με αυτή την πολιτική που κάνετε σε προσφυγικό. Ο Θεός να βοηθήσει το λαό. Κανένα άλλο με τέτοιους ηγέτες που έχει, με τέτοια άχρηστη, ψεύτικη και ανάλγητη κυβέρνηση.